Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη του Παρισιού. Η προφιέρεια Μέρη Μινά μεταλαμπαδεύει την Ολυμπιακή φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρόμο, τον χρυσό Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας Στέφανο Ντούσκο. Και το ταξίδι του Ιερού Φωτός για το Παρίσι ξεκινά. Ο Στέφανος Ντούσκος έδωσε τη φλόγα στην Γαλλίδα Ολυμπιονίκη της Κολύμβησης Λόρμαν Οντού, με το μήνυμα ειρήνης, φιλίας και αλληλεγγύης να μεταφέρεται σε όλον τον κόσμο. Κάτι που δεν περίμενα να το νιώσω. Πολύ σημαντικό με τόσο κοινό, τόσος κόσμος να σε χειροκροτάει και εσύ να μεταφέρεις τον Ολυμπισμό. Μπορεί τα σύννεφα να μην επέτρεψαν στην Ολυμπιακή φλόγα να γεννηθεί από το κάτωπτρο και χρησιμοποιήθηκε η φλόγα από την επίσημη πρόβα, όμως η μυσταγωγική τελετή στην αρχαία Ολυμπία ήταν μαγική. Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, να δίνει το παρόν. Η τελετή αφής και μεταφέρει το μήνυμα του ιδόδου των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ειρήνη, ελπίδα, αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Ένα μήνυμα σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Οι 35 ιέριες και οι 15 κούροι φορώντας τις ενδυμασίες που σχεδίασε η Μέρη Κατράτζου εντυπωσίασαν στο τελετουργικό με τίτλο «Θρόισμα της Ιεράς Σιωπής» που εμπνεύστηκε η χορογράφος Αρτέμις Ιγνατίου υπό τη μουσική του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Προσκαλώντας όλα τα κράτη να εφαρμόσουν την Ολυμπιακή Εκεχηρία. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα είναι αναγκαίο να απλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο που παλεύει σήμερα με ταραχές, πολεμικές σειράξεις και αντιπαλότητες. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα κάνει το γύρο της Ελλάδας με φινάλε το Καλλιμάρμαρο. Τελευταίος λαμπαδιδρόμος επιλληνικού εδάφους θα είναι ο ασημένιος Ολυμπιονίκης και αρχηγός της Εθνικής Πόλο Γιάννης Φουντούλης. Στη συνέχεια, το Ολύμπιο Φως θα φύγει από τη χώρα μας για πρώτη φορά διαμέσου θαλάσσης με το ιστιοφόρο Μπελέμ.